Διαφωνώ, εδώ. Αλλά εδώ έχουμε και το. Έχουμε άλλα, δεν... και λίγο επικίνδυνα. Εγώ έχει τύχει και έχω δει άνθρωπο που λες αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να οδηγεί. Ας πούμε 90 φεύγα, που είναι μια κινούμενη ορολογική Εμένα δεν με χτύπησε. Δεν έχουμε και μια συνείδηση σωστή κι εμείς πάντα σαν πολίτες. Ακριβώς. Εμένα... Αν εγώ έχω τον καημό ότι μπορώ στα 90 να οδηγώ. Εμένα πίσω στο νέο ψυχικό. Στο νέο ψυχικό πίσω από τη γέφυρα του κολεγίου. Με χτύπησε ένας κύριος που παραβίασε το stop ετών 93. Και ήρθε και τον λυπήθηκα. Αξιοπρεπέστατο κύριος εκεί από την γειτονιά. Είχε πάρει το αυτοκίνητο. Το δίπλωμά του ήταν ανανεωμένο. Γιατί Ρετίνα, πήρε το αυτοκίνητο να το ξεσκουριάσει. Ναι, και είχε, το είχε πάρει. Κρυφά από τη γυναίκα του, από τα παιδιά του, από τα εγγόνια του. Ένας κύριος που πρέπει να ήταν των ειδικών δυνάμεων. 93, τον λυπήθηκα. Μου κατέστρεψε το αυτοκίνητο, το κατέστρεψε. Παρόλα αυτά, ήμουνα ο μόνος που τον συμπονούσα γιατί τον έβριζε γυναίκα, παιδιά, εγγόνια. Ναι, 93 χρονών. Τώρα δεν την πειράζει. Από το να τον βρίζουν, να σου εξηγήσουν ότι. Τι να του εξηγήσουν. Να μην οδηγήσουν. Ναι, στο παλιό κομμάτι 93 χρονών. Εγώ θα σου πω τι μου έτυχε. Πριν δύο χρόνια ξεκινούσαμε την εκπομπή. Ήταν τέλη Αυγούστου, ψιλοάδια η Αθήνα. Και είμαι στη Μεσογείο, τέσσερις λωρίδες η Μεσογείο, που τρέχουν όλοι γιατί είναι πράσινο. Ναι, βέβαια. Και ξαφνικά εγώ είμαι στην αριστερή λωρίδα, πάω με μια ταχύτητα, ούτε τρέχω. Νορμάλ. Είσαι καλή οδηγό. Τουλάχιστον στο τιμόνι δεν πατάς γκάζι. Και βλέπω μπροστά μου, παιδιά, έναν κύριο περνάει από τη διάβαση, σαν να είναι πράσινο για τους πεζούς. Ενώ πατάω κάτι φρένα, λέω τον άνθρωπο. Θα τον είχα πατήσει και θα φταίγα και θα είχα και το κρίμα στο λαιμό μου. Δηλαδή, όπου σταματάω, αυτός δεν κατάλαβε τίποτα, μου την είπε κιόλας ότι είναι διάβαση πεζών στη Μεσογείο, στις τέσσερις λωρίδες. Μα τι θες να σου πω, ο άντρας μου κόντεψε να σκοτωθεί με μηχανή, γιατί μία πέρασε διέσχιση όλο το δρόμο χωρίς να καταλάβει και για να μην τη χτυπήσει πήγε και έπεσε πάνω στο πεζοδρόμιο και σύρθω και μόνο. Δηλαδή, κατάλαβες. Άστο, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.